έκανε, ανοίξανε και μετά έκανε αυτό το πράγμα, το τεκτονικό, πώς τον λένε αυτόν τον άλλο σεισμό, δεν ξέρω. Δυνατός, φοβερός, ρε παιδιά, δεν ήταν πέντε. Έντονη ανησυχία στους κατοίκους προκαλεί συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά τον ισχυρό επιφανειακό σεισμό των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι. Κατάλαβα τη μεγάλη βουή και το μεγάλο σεισμό που πήγαινα έτσι και μετά πέφτω κάτω. Ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο χωριό Δρυμαία κατέρευσε, ενώ προκλήθηκαν ρογμές σε σπίτια στην Αμφίκλεια και στα χωριά της περιοχής. Ήταν πολύ δυνατός, γιατί εγώ είχα κάτσει κάτω από την πόρτα και το είδα αυτό με το πρώτο που έγειρε ο τείχος έτσι και μετά σταμάτησε. Με το δεύτερο. Στις 12:03 σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Αταλάντης. Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε ο ισχυρός σεισμός στο 5,1 ρίχτερ, ενώ στις 4:44 το απόγευμα σημειώθηκε δόνηση 4,7 ρίχτερ. Κούνημα, βοή, κούνημα. Φοβηθήκαμε πολύ, φοβηθήκαμε. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα στην Εύβοια ένας εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε ελαφρά. Οι επιστήμονες πάντως υποστηρίζουν ότι η σεισμική δραστηριότητα δεν σχετίζεται με το γειτονικό ρήγμα της Αταλάντης. Η συγκεκριμένη σεισμική ακολουθία δεν αφορά το ρήγμα της Αταλάντης. Όπως είπα, είναι περίπου στα 30 χιλιόμετρα οι εστίες αυτών των σεισμών δυτικά της Αταλάντης. Ο σεισμός προκάλεσε πτώσεις βράχων και οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές όπως τη Θωρέα ανησυχούν για το ενδεχόμενο να προκληθούν μεγάλες κατολισθήσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε πιο πολύ την προσοχή μας, γιατί από αυτά τα φαινόμενα προέρχεται ο κύριος κίνδυνος.